τροχαίο στη Βουλή, ένα αποκαλυπτικό βίντεο με το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Παρασκευή έξω από τη Βουλή, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 23χρονος Ιάσονας, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Στο βίντεο που ανάρτησε ο δημοσιογράφος Θάνος Κόκαλης φαίνεται από ψηλά η στιγμή του δυστυχήματος, όταν η μοτοσικλέτα χτυπά στο υπηρεσιακό όχημα της Ελλάς, επί της Βασιλίσσης Σοφίας, όταν αυτό έστριψε για να εισέλθει στη Βουλή. Όπως αναφέρεται στην περιγραφή, το βίντεο έφτασε στην ηλεκτρονική θηρίδα του καναλιού με επισήμανση ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και πρόκειται για το δυστύχημα που συνέβη έξω από την Βουλή την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021. Το δημοσιεύουμε με κάθε επιφύλαξη λόγω και της έκτασης που πήρε το περιστατικό στην επικαιρότητα. Ωστόσο, εκτός τροχέας βρίσκεται ο τροχονόμος που μίλησε απρεπώς στον διανομέα. Πώς συνέβη το περιστατικό σύμφωνα με το βίντεο που έχει έρθει στη δημοσιότητα. Από τα έως τώρα στοιχεία, ο 23χρονος ανέβαινε με τη μηχανή του τη Βασιλίση Σοφία στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας περνώντας μπροστά από τα λουλουδάδικα της Βουλής. Αριστερά της μηχανής βρισκόταν ταξί κινούμενο προς την ίδια κατεύθυνση, στο αντίθετο ρεύμα, στο ύψος της συμβολής με την Ακαδημία, το υπηρεσιακό όχημα έστριβε αριστερά για περάσει την είσοδο του Κοινοβουλίου. Ο οδηγός του ταξί σταμάτησε, όχι όμως και ο 23χρονος που κινούνταν δίπλα του με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το πίσω μέρος του γιόταχη σύμφωνα με μαρτυρίες οι σηματοδότες ανόδου και καθόδου της Β' Σοφίας ήταν στο πράσινο, ωστόσο η είσοδος των οχημάτων στο πάρκινγκ της Βουλής ρυθμίζεται με τροχονόμο. Τροχαίο στη Βουλή, βρέθηκε ο μάρτυρας κλειδί που έψαχνε η οικογένεια του 23χρονου. Τροχαίο στη Βουλή, βρέθηκε ο οδηγός ταξί που ήταν μάρτυρας κλειδί στο τροχαίο που έγινε την περασμένη Παρασκευή έξω από τη Βουλή, με θύμα 23χρονο οδηγό μοτοσικλέτα. Είναι ο άνθρωπος που κινούνταν με το όχημά του ακριβώς δίπλα από τον μοτοσυκλετιστή, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, με κατεύθυνση προς το Χίλτον, την ώρα που όχημα της Διεύθυνσης Επισήμων της Ελλάς χτύπησε τη μοτοσυκλέτα. Αυτός είναι και ο λόγος που από την πρώτη στιγμή η οικογένεια του 23χρονου Ιάσονα έκανε δημοσίως έκκληση να βρεθεί ο συγκεκριμένος οδηγός ταξί και να καταθέσει στις αρχές όλα όσα είδε. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο οδηγός ταξί εντοπίστηκε από την Ελλάς και θα δώσει αύριο Τρίτη κατάθεση στους αρμόδιους αξιωματικούς της τροχέας.